επειδή συνεπληρώθη το κακό των λαών που κατοικούν στη γη Χαναάν, γι' αυτό σου δίνει ο Θεός τη γη αυτή, για να τους τιμωρήσει τώρα αυτούς. Το είχε πει όμως τον Αβραάμ ο Θεός αυτό. Δεν θα σου δώσω τώρα. Τώρα γιατί τον έφερε πιο μπροστά τον Αβραάμ, θα μου πείτε. Α, είναι το μεγάλο σχέδιο του Θεού. Να μην τα ξαναλέμε. Τα λέμε τώρα στην απολογία του Αγίου Στεφάνου. Λέει στον Αβραάμ ο Θεός, δεν θα σου δώσω τώρα τη γη αυτή, αλλά εις τους απογόνους σου. Ο λαός σου, δηλαδή οι απογονοί σου, θα δουλέψουν 400 χρόνια. Δεν λέει πού, στο λαό εκείνον που θα δουλωθεί σε αυτόν τον λαό. Είναι οι Αιγύπτιοι. Γιατί, ακούστε το γιατί. Διότι ακόμα δεν συνεπληρώθη το ποτήρι. Η λέξη ποτήρι είναι δική μου. Δηλαδή, πώς το λένε, ο όγκος, να το πω έτσι, των αμαρτημάτων τούτων των λαών που κατοικούν εδώ. Άωστε λοιπόν δεν αφαιρετούμε σε αυτό που ερμηνεύσαμε, πότε θα έρθει ο Χριστός, όταν θα γίνει πολύ το κακό επάνω στη γη, στο μη περαιτέρω, όταν θα ξεχυλάει το ποτήρι. Ξέρετε τι είναι εκείνο που θα γεμίσει τον ουρανό? Η αγιότητα των Αγίων, Τι λέει μία ευχή ευθύς μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων? Ότι σε ευχαριστούμε που μας έδωσες ό,τι μας έδωσες, και λέει εις πλήρωμα ουρανών βασιλείας. Εις πλήρωμα. Πλήρωμα, πληρώ, θα πει γεμίζω. Δηλαδή, τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να κοινωνήσουν οι πιστοί, δια να πληρώσουν, να γεμίσουν τη βασιλεία σου. Βλέπετε, και αυτό, πλήρωση της βασιλείας. Θα ξαναγυρίσω στο πρώτο. Ξέρετε ότι έχουμε ένα ιστορικό τύπο πληρώσεως του κακού. Είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν χωρούσε τίποτα πια. Τόσο δεν χωρούσε ούτε μια ώρας αναβολή. Και τι λέγει ο Θεός, οι δύο άγγελοι, ξέρετε, εις τύπον Υιού και Αγίου Πνεύματος. Εις τύπον Υιού και Αγίου Πνεύματος. Ο πατήρ, ο άλλος άγγελος, έμεινε με το του Αβραάμ. Σας το έχω άλλοτε εξηγήσει αυτό. Τι λέγουν οι δύο άγγελοι στον Λότ? Γρήγορα μάζεψε ότι μπορείς να πάρεις, ξημερώνοντας δεν θα υπάρχει η πόλη. Φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου. Δεν δίδεται πλέον καμία αναβολή. Γιατί εζήτησαν οι άνθρωποι της πόλεως όταν είδαν τους δύο αγγέλους ως ανθρώπους, και εζήτησαν να κάνουν ομοφιλοφιλία με τους δύο επισκέπτες του Λότ. Το ακούτε? Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιερώνυμος το εξής: όταν ο κόσμος θα φάσει εις το έπακρον της αρσενοκητίας, δηλαδή της ομοφιλοφιλίας, τότε θα έρθει ο Χριστός. Από πού το βγάζει? Δεν είναι δύσκολο. Από των ιστορικών τύπων της κολάσεως, που είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Τι αμαρτία υπήρχε εκεί? Ο γνωστός σοδομισμός, από που πήρε και το όνομα, η ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία πλέον γίνεται καθεστώς. Δεν θα ήθελα ποτέ να αναφέρομαι στην επικαιρότητα, αλλά μου έκανε κατάπληξη. Δεν εξετάζω πιο πολύ με αυτόν τον κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ήταν ομοφιλόφιλος και σκότωσε τον συναδελφό του, τον ναύτη τότε. Το γνωστό θέμα, ας μην λέω πιο πολλά. Κινήθηκε ολόκληρη, όχι η Ελλάς, η Δύσης κινήθηκε. Δεν υπάρχουν άλλοι εγκληματίες? Άλλοι δεν σκότωσαν? Δηλαδή πρέπει να τους βγάλουμε όλους έξω? Να τους βγάλουμε όλους αν το θέλετε. Αυτό γιατί? Περίεργο πράγμα. Δεν λέω να τον βγάλουμε ή να μην τον βγάλουμε. Λέω μόνο κάτι, ότι όσοι εκκινήθησαν
αλληλέγγυοι Έλληνες, ημεδαποί και αλλοδαποί, φανερώνει, είναι μια σχισμή, μια τρύπα, να δούμε το χάος της διαφθοράς και της διαστροφής. Το να θέλεις να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί είναι άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Το να βγει, γιατί έκανε αυτό, μα γιατί, πώς, τότε να βγάλουμε όλους, θα επανέλθω στο θέμα, να τους βγάλουμε όλους από τη φυλακή, να μην έχουμε φυλακές. Επαναλαμβάνω, δείχνει το χάος της αμαρτίας, δείχνει τη διαστροφή, δείχνει τη διαφθορά, δείχνει αυτή που είναι ψηλά πολιτισμένη στην Ιφίλιο, δείχνει πόσο διεφθαρμένη είναι, μέχρι το μεδούλι διεφθαρμένη. Πέστε μου λοιπόν, σήμερα, αν η ομοφιλοφιλία φτάνει στο σημείο αυτό της αδιαντροπιάς και της διαφημίσεώς της, διαφημίζεται, πέστε μου σας παρακαλώ, σας λέει τίποτε αυτό? Να, ένα σημάδι ότι το τέλος είναι κοντά. Το αντιλαμβάνεστε? Το τέλος είναι κοντά. Αυτά είναι εκπληκτικά πράγματα, αλλά και ταυτοχρόνως είναι έτσι δείκτες που δείχνουν την κατάσταση. Βέβαια, ένας τέτοιος τύπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βέβαια, οι διαφθαρμένοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Μόνο οι πιστοί τα ερμηνεύουν αυτά, τα βλέπουν και τα εξηγούν. Ώστε έρχεται τίνιν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εξ ουρανών, έρχεται δε περί την συντέλεια του κόσμου τούτου μεταδόξης εν τη εσχάτη ημέρα. Γίνεται γάρ του κόσμου τούτου συντέλεια, και ο γεννητός ούτος κόσμος πάλιν ανακαινοποιείται. Γίνεται, λέγει, σε αυτού του κόσμου, αυτός ο κόσμος έχει συντέλεια, δηλαδή φτάνει στο τέλος. Δεν έχουμε την κυκλική ερμηνεία της ιστορίας, αλλά έχουμε την ευθύγραμμον ερμηνεία της ιστορίας. Και ξέρετε, όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί ομιλούν περί της κυκλικής ερμηνείας της ιστορίας, ότι ο κόσμος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Γι' αυτό, αν μπορούμε, μέσα στον κόσμο αυτόν, αν λέγουμε Ελλάδα, να σε φάω εσένα, αν λέγουμε Τουρκία, να σε φάω Ελλάδα, και ούτω καθεξής. Γιατί? Διότι ο κόσμος βλέπει την κυκλική μορφή της ιστορίας, ότι πάντα ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος. Όχι, υπάρχει αρχή και υπάρχει τέλος. Μην το ξεχνάτε, υπάρχει συντέλεια. Υπάρχει λοιπόν ευθύγραμμος ερμηνεία της ιστορίας, και όχι κυκλική, με το να υπάρχει πάντοτε αυτός ο κόσμος. Είναι πολύ σπουδαία αυτά, αγαπητοί. Και ο γεννητός ούτως κόσμος πάλιν ανακαινοποιείται. Ο γεννητός με έναν ι, από το γίγνομε. Ο δημιουργημένος αυτός κόσμος γίνεται καινούριος. Πάλιν, θα μου πείτε ότι είναι πλεονασμός το πάλιν, διότι το ανακαινοποιείται, θα πει γίνεται καινούριο. Συνεπώς πάλι ξαναγίνεται πλεονασμός. Δεν πειράζει, είναι πλεονασμός από εκείνους που χρειαζόμαστε για να μας δίδεται η βεβαίωση. Ο κόσμος ξαναγίνεται πάλι καινούριος. Γι' αυτό λέγει ο Μαλαχίας ότι ο Χριστός κάθεται στο χωνευτήρι και του βάζει φωτιά και κρατάει και την αλυσίβα για να τον καθαρίζει τον κόσμο. Ναι, επειδή γάρ και φθορά και κλοπή και μοιχεία και πανείδος αμαρτιών, κάθε είδος αμαρτίας εχύθη επί της γης, χύθηκε πάνω στη γη, ξαπλώθηκε πάνω στη γη, και αίματα εφέμασιν εμίγει εν το κόσμο, και τα αίματα πάνω στα αίματα έφτασαν να ανακατευθούν σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή αίματα επί αιμάτων, ίνα ουν
μη μείνει το θαυμαστόν τούτο οικητήριον ανομίας πεπληρωμένον. Παρέρχεται ο κόσμος ούτως ή να ο καλείον αναδειχθεί. Γι' αυτό το λόγο, για να μην μείνει αυτό το θαυμάσιο νικητήριον, θα επανέλθω την ερχομένη φορά να σας το ερμηνεύσω αυτό, το θαυμάσιο νικητήριον, γιατί δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι αβασάνιστα, που είναι πεπληρωμένον ανομίας, που είναι κατάγεμο από την ανομία. Παρέρχεται ο κόσμος ούτως, περνάει αυτός ο κόσμος για να αναδειχθεί, να αναδειχθεί, εδώ λέει να αναδειχθεί, ναι, να αναδειχθεί και να αναδειχθεί ο καλείον, ο καλύτερος. Α, ο καλύτερος, καθαρός. Εξού η φωτιά, εξού και η ποτάσα. Δηλαδή ποιος κάθεται εις το χωνευτήριο? Ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Δηλαδή ποιος θα κάνει την ανακαίνιση? Ο Κύριος ο Παντοκράτορ, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα κάνει την ανακαίνιση του κόσμου, του παλαιωμένου κόσμου πια, που μπήκε και η φθορά, γιατί μπήκε η αμαρτία. Προσέξτε, δεν μπορούσε να το κάνει κανείς άλλος παρά ποιος? Εκείνος που τον δημιούργησε. Και ποιος τον δημιούργησε? Ο Θεός Λόγος. Ο Θεός Λόγος που δημιούργησε τον κόσμο, διού, δηλαδή Ευαγγελιστής Ιωάννης, δια του οποίου Ιησού Χριστού, διού τα πάντα εγένετο, δια του οποίου όλα έχουν γίνει, και χωρίς αυτού ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν, και τίποτα δεν έχει γίνει από ό,τι έχει γίνει που να μην το έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας. Ακούσατε? Και ουδε εν γέγονε, τίποτα δεν έγινε, ούτε ένα πράγμα δεν έγινε που να έχει γίνει που να μην το έκανε ο Χριστός, ώστε εκείνος που έκανε το σύμπαν αυτό και παλιώθηκε, επαλαιώθη μέσα στην ανομία και τις αμαρτίες, εκείνος τώρα έρχεται με φωτιά και λυσίβα, ανθρώπινη εικόνα, να τα κάνει όλα καινούρια. Αλλά αυτή η φωτιά που θα τα κάνει καινούρια, αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα ο Θεός να ζήσουμε, αγαπητοί μου, για την ερχομένη Δευτέρα.